Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Στο 22,5% σκαρφάλωσε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία, η οποία προηγείται με 24,8%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Αυστρία με 4,5% και η Ολλανδία με 5,1%. Έκτακτη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Τρόικας είχε το πρωί στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παροχή διευκρινήσεων γύρω από ορισμένα οικονομικά ζητήματα, ενώ παρόντες ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και ο αναπληρωτής Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Αυτή την ώρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος συναντάται στη Βουλή με το κλιμάκιο της Τρόικας. Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούν εκ νέου οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί με αντικείμενο την οριστικοποίηση του πακέτου των μέτρων των 11,5 δις για την επόμενη διετία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, μιλώντας το πρωί στο τόνισε ότι τα νέα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Αύγουστο. Ακολουθούμε, είπε, το μόνο δρόμο που μπορεί να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη και προσπαθούμε αυτό να γίνει με τις λιγότερες δυνατές θυσίες. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση. Θέλουμε να έχει μακρά πνοή με ορίζοντα τετραετία, τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ήταν το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και παρουσίασε πρόταση 10 σημείων. Σεβόμαστε, είπε, τη συμφωνία της προγραμματικής σύγκλησης, εμένουμε στην ανάγκη να υπάρχει ενιαίο εσωτερικό μέτωπο και πρόσθεσε ότι μπορεί οι υπουργοί να έχουν την ευθύνη των χειρισμών, ωστόσο και το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτική ευθύνη έναντι του λαού. Ο λιγοήμερη σιωπηρή παράταση ως τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να δώσει στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έλεγε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Η Αλφα Μπανκ, απαντώντας ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς, ανακοινώνει ότι υπέβαλε πρόταση στην Κρετή Αγκρικόλ για την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εμπορικής. Διαψεύδει όμως τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με την Κρετή Αγκρικόλ για την εξαγορά της εμπορικής. Η Αλφα Μπανκ εκτιμά ότι με την πρότασή της περιορίζεται η χρήση κρατικών κεφαλαίων για την υλοποίηση της συναλλαγής, υπάρχει εναρμονισμός με το πλαίσιο που έχει τεθεί από τις αρχές και παράλληλα ενισχύεται η αξιόπιστη αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Την ίδια ώρα, σε 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν από σήμερα οι εργαζόμενοι στην Αγροτική, η οποία μεταβιβάστηκε στην Πειραιώς. Οι κύριοι Τουρνάρας και Προβόπουλος θα ενημερώσουν την Παρασκευή την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το θέμα της μεταβίβασης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, τότε η τράπεζα θα έκλεινε. Μένεται για δεύτερη μέρα μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Βιάνου Ηρακλείου. 10 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί 2 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι πυρκαγιές στην Πλατανιά Ρόδου και στην περιοχή Αγκαθωτό του Δήμου Πρεσπών στη Φλόρινα. Τέλος, υπό έλεγχο τέθηκαν οι 4 φωτιές που εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και στη Μαυροράχη Λαγκαδά. Εισάγεται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή και θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο επιφέρονται αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραχωρεί συνέντευξη τύπου για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το βράδυ θα μιλήσει στην Κατερίνη. Με την ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συναντάται η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα. Αποχή διαρκείας αποφάσισαν οι δικηγόροι της Καλαμάτας, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία τους για τις συνθήκες που επικρατούν στο δικαστικό μέγαρο της πόλης από τη μη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων στα δικαστήρια. Εξωτερικές ειδήσεις. Το θέμα της Συρίας κυριάρχησε στη τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τους τρόπους συνεργασίας τους ώστε να επιταχυνθεί η πολιτική μετάβαση στη χώρα, εκφράζοντας παράλληλα μεγάλη ανησυχία για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. Την αισιοδοξία του ότι αρχίζουμε να βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ της κρίσης στην Ευρωζώνη εξέφρασε ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Μόντι το πρωί λίγο πριν ξεκινήσει για τη μήνυ ευρωπαϊκή περιόδιο του. Με το βλέμμα στις κινήσεις και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Μόντι συναντάται εντός της ημέρας με τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ στο Παρίσι, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι και εν συνεχεία με τον Φινλανδό ομόλογό του Γύρκη Κατάινεν. Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία αυξήθηκε τον Ιούλιο για 4ο μήνα, καθώς η κρίση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανασφάλεια που σχετίζεται με αυτήν αρχίζει να πλήττει τη μεγαλύτερη οικονομία της. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Απασχόληση, ο αριθμός των εποχικά προσαρμοσμένων ανέργων αυξήθηκε κατά 7.000 αυτό το μήνα, στα 2 εκατομμύρια δηλαδή 888.000 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε είναι αμετάβλητο στο 6,8%. Αθλητική επικαιρότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την πρόκριση, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας πριν τον αγώνα με την Motherwell στη Σκωτία για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΟΤΕ TV στις 10 παρατέταρτο. Ο καιρός.
Καλός καιρός επικράτησε όλη τη χώρα με κυρίω χαρακτηριστικό την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία φτάνει στους 37 βαθμούς. Τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη πλέον βόρει τοπικά 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 37 βαθμούς στα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.